Σένα της αγωνιστικής, όπως τα περιέγραψαν οι απεσταλμένοι του μεγάλου καναλιού. Σαραβάκος αποφεύγει τον Τσαπανίδη. Μια από τις ελέξεις φορές που ο Σαραβάκος αποφεύγει τον Τσαπανίδη, σουτάρει και είναι το 1-0 για την ΑΕΚ στο 56ο λεπτό. Ο Δημήτρης Σαραβάκος πετυχαίνει το 13ο του γκολ στο πρωτάθλημα και φτάνει τον Κρητικόπουλο στην 7η θέση του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών. Βαθιά παλιά, εκεί που είναι ο Σαραβάκος, πάει με το κεφάλι, κεντρίζει την μπάλα ο Σαραβάκος. Πλασάρι τον Αργυρίου που σώσει τελευταία στιγμή και ο Δημητριάδης κάνει το σουτ και είναι το 2-0 για την ΑΕΚ. Ένα λεπτό μετά το πρώτο γκολ, ο Βασίλης Δημητριάδης διπλασιάζει τα τέρματα της πρωταθλήτριας. Ο Κασάπης, Δημητριάδης, Κασάπης το 1-2, το σουτ και το 3-0 για την ΑΕΚ από τον Μιχάλη Κασάπη, ενώ έχουμε συμπληρώσει το 60 λεπτό του παιχνιδιού. Ο Πασαλής περνάει για τον Καραπιάλη, Καραπιάλης για τον Ταμπίζα, καλή ευκαιρία, Ταμπίζας γυρίζει μια σέντρα σουτ. Παρολίγο, ναι, είναι το αυτογκόλ. Το αυτογκόλ από τον Κεφαλά. 83ο λεπτό, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει έμεσα από διαμαρτυρία του Μίνου. Δέχτηκε και κίτρινη κάρτα τερματοφύλακας. Και το 2-0 από το φάουλ του Αλεξανδρή. Η μπάλα στο δοκάρι και μέσα είναι στο 17. Το 1-0 για τη Σκόντα Ξάνθη με τον Βεριάνο Μαρτσέλο. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, Βιλανάκης αυτό που εκτελέσει το φάουλ. Και η μπάλα καταλήγει γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ από τον Άγγελο Βιλανάκη. Η μπάλα για τον Μαρτσέλο, ωραίο τακουνάκι για τον Καραγεωργίου. Από θέση βολής και είναι το 3-0 με ένα υπέροχο γκολ του Πέτρου Τεγκελίδη. Τελίδης για τον Παναγιωτίδη. Η μπάλα στο Λέκοβιτς, τελικά που κάνει το σουτ γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ, η Δόξα προηγείται 1-0. Μητσιμπόνας θα βγάλει τη σέντρα, ο Έμπε διεκδικεί την κεφαλιά με το χέρι και πέναλτι. Μητσιμπόνας και 1-0 η Λάρισα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπάλα φτάνει στον Κουλή, Κρύος που κάνει τη σέντρα, η μπάλα περνάει από όλους, αυτό γκολ από τον Καρουσάκη. Το 1-0 για το Λεβαδιακό λοιπόν. Αντωνίου καθυστερεί. Πετάει την μπάλα στον Καφέ. Καφέ κάνει αμέσως τη σέντρα για τον Γερεμένκο που κάνει το σουτ. Εκπληκτική απόκρουση από τον Καρασάβα. Έρχεται ο Σπίνουλας και το 0-1 για τον Αθηναϊκό. Πάντοβιτς με τον Αναστασίου. Αυτή τη φορά ξεφεύγει ο Πάντοβιτς και κάνει την σέντρα. Είναι καλή. Το κοντρόλ ανατροπή και έχουμε πέναλτι. Ανατροπή στον Καμίτσι. Παπαπαναγής απέναντι τον Δάφκο και είναι ισοφάρηση. 1-1 για τον Εθνικό. Για τον Γερεμένκο, αυτός πετάει για τον Τσιρόνι, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Τσιρόνις περνάει τον τερματοφύλακα και το 0-1-2 για τον Αθηναϊκό στο 85ο λεπτό. Μάρκος, πολύ ωραία πάσα για τον Δόνι. Επίθεση με καλές προϋποθέσεις και το γκολ 1-0 για τον Παναθηναϊκό από τον Γεωργιάδη στο 35ο λεπτό. Συμπληρώνουμε 45 λεπτά στην Έδεσα, 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός. Μπορέλη, πολύ ωραίο το χτύπημα, η μπάλα στα δίχτυα, εκπληκτική. Εκτέλεση φάουλ από τον Αργεντίνο. Κόλεφ. Ωραία κίνηση.